La periferia di Salonicco pare identica a quella di qualsiasi altra città europea di medie dimensioni. È in questo luogo anonimo che sorge la Biome, biomeccanica metallica, la prima esperienza di fabbrica recuperata e autogestita dai lavoratori in Grecia. Era un'impresa sussidiaria della Filkeram, fallita nel 2011, quando i proprietari fuggirono lasciandosi alle spalle 1,5 milioni di stipendi non pagati. Per questa ragione, una quarantina dei 70 operai che vi lavoravano hanno deciso di non abbandonare la fabbrica. Grazie al sostegno di un ampio fronte sociale, il 12 febbraio scorso Fiume ha riaperto i battenti con una grande manifestazione che ha visto la partecipazione di diverse migliaia di persone. A dirigere i lavori ora non c'è un consiglio di amministrazione, bensì l'assemblea dei lavoratori che in questi 2 anni hanno ostinatamente presidiato lo stabilimento. Μπορούμε εμείς. Και αυτό κάνουμε εδώ και 21 μήνες. Αγωνιζόμαστε να πάρουμε το εργοστάσιο στα χέρια μας με συνεργατική εταιρεία. Δεν θα υπάρχουν αφεντικά, θα είμαστε όλοι ίσοι κοινό σύνολο για να ζήσουμε και εμείς και η οικογένειά μας με αξιοπρέπεια. Από εδώ και πέρα δίνουμε ένα άλλο αγώνα, πιο δυνατό. Έχουμε μπει στο πρώτο τομέα που γίνονται πληστηριασμοί με τα κατασκευμένα που υπάρχουν μέσα, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή με ασφαλιστικά μέτρα εδώ. Μας βοηθάει πολλοί κόσμος αλληλέγγυος. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να κρατήσουμε το εργοστάσιο και θα τα καταφέρουμε γιατί εν ώρα κρίσης, εάν δεν βοηθήσουν, γιατί και ο ίδιος ο κόσμος αυτή τη στιγμή όλα τα εργοστάσια κλείνουν. Αυτό το παράδειγμα που δίνουμε εμείς, θέλουμε αυτό το παράδειγμα να το πάρουν και οι άλλοι που βρίσκονται σε αυτή τη φάση να ενωθούμε. Γιατί μία βιομέ δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Πρέπει να ενωθούμε όλοι, να συσπηρωθούμε για να γίνει η μεγάλη δύναμη της εργατιάς και όλοι να είμαστε ίσοι. Αυτό. Για το θέμα επιβίωσης, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση με τις οικογένειές μας. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν αλληλέγγυοι και βοηθάνε σε πολλές καταστάσεις. Και το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Η οικογένειάς μας είναι μαζί μας, μας υποστηρίζουν και οι γείτονες και ο κόσμος. Και μπράβο για αυτό που πάτε να κάνετε, γιατί δεν είναι μόνο για μας, είναι για όλη την κοινωνία, την εργατική τάξη. Και γι' αυτό και ακριβώς είμαστε εδώ. Και θα τα καταφέρουμε.